Πού είστε, παιδες? Επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1, αλλά πριν έχουμε κάποιο νέο ή οτιδήποτε, έχουμε μια ειδική πρόσκληση στη Μόντζα από τη Φεράρι και θα έχουμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε την θρυλική Φεράρι F2004 με την οποία ο Σουμάχερ έχει πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2004. Με 13 νίκες σε 18 αγώνες. Θα αφήσω απλά να ακούσουμε τον ήχο. Είναι φοβερό να οδηγάς εκείνο το μονοθέσιο. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών. Και επιστρέφοντας την καριέρα, βλέπουμε ότι οι αναβαθμίσεις μας στο σασί δεν έχουν πετύχει και το ξαναπροσπαθούμε. Περιμένουμε ακόμα την αναβάθμιση στον κινητήρα, που είναι μια μεγάλη αναβάθμιση. Και όσον αφορά τον αγώνα, θα βάλω λίγο πιο φρέσκα εξαρτήματα στον κινητήρα.
γιατί αυτός ο αγώνας είναι ένας αγώνας ταχύτητας και δεν θέλω να έχουμε κάποιο πρόβλημα από τον κινητήρα μας. Φτάνοντας εύκολα στο Q3, μπαίνω για μία προσπάθεια μόνο. Νιώθω πολύ άνετος μετά την τρίτη θέση στην Αυστρία και ελπίζω ότι θα βρεθώ σε μία πολύ καλή θέση και στην Αγγλία. Να δούμε τώρα στην τελευταία στροφή, έχω καλή έξοδο και βρίσκομαι για την ώρα στην τρίτη θέση. Πάρα πολύ καλός χρόνος. Να δούμε όμως γιατί μένουν ακόμα αρκετοί οδηγοί που πρέπει να τελειώσουν τον γύρο τους. Τελικά στην 7η θέση βρεθήκαμε, αλλά εντάξει, κάτι είναι και αυτό γιατί είμαστε μέσα στη δεκάδα. Ξεκινάμε στην 4η γραμμή εγκίνησης. Νομίζω μια χαρά είμαστε και για την Αγγλία. Δεν μου ρίχνει το ήθικο αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε σιγά σιγά προς τον αγώνα, να δούμε τι μας περιμένει και εκεί. Να δούμε και την κατάταξη, πώς θα ξεκινήσει ο αγώνας, αφού σίγουρα κάποιοι οδηγοί θα έχουν πάρει κάποιες ποινές. Lewis Hamilton και Bottas στις πρώτες δύο θέσεις. Lewis Hamilton έχει πάρει την pole position. Βλέπουμε τον Albon στην 6η, εγώ στην 7η θέση. Weber στην 9η, Kimi Raikkonen στην 11η. Δεν καταφέρει να περάσει το Q3. Και από ό,τι φαίνεται τελικά μόνο ο Τζοβινάτσι έχει πάρει μια ποινή. Πάμε στον αγώνα, πάμε να δούμε την εγκίνηση που θα έχουμε. Βέβαια πρώτα να δούμε και τη στρατηγική που θα επιλέξουμε για αυτόν τον αγώνα. Θα επιλέξω στρατηγική με μαλακά και μεσαία ελαστικά. Θα βάλω σίγουρα παραπάνω καύσιμα. Παίζω λίγο με τα μαλακά ελαστικά να δω αν με βολεύει να κάνω λιγότερους γύρους. Θα το προσπαθήσω έναν λιγότερο γύρο και πάμε στην εγκίνηση. Ήρθε η μεγάλη στιγμή. Στην εγκίνηση έχουμε 3 φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα και έχουμε αγώνα. Έχουμε καλή εγκίνηση. Σίγουρα πολύ καλύτερη είχε από τα δεξιά ο Butler που έχει φύγει πολύ μπροστά, έχει εξφεντονιστεί μπροστά μας, περνάει και ο Πέρες, αλλά εδώ από την εξωτερική παραλίγο να έχω επαφή με τον Vettel. Κατάφερα να περάσω 3 οδηγούς και τώρα από την εσωτερική στον Leclerc στην στροφή βουτάω, πάτησα πολύ αργά φρένο και τον πέρασα, μπήκα μπροστά και από τον Leclerc. Είχαμε μια μικρή επαφή, σίγουρα δεν του άρεσε, αλλά κατάφερα να βγω μπροστά του. Και τώρα μένει να δω αν μπορώ να πιάσω τους 3 οδηγούς μπροστά. Προσπαθώ να μείνω πίσω από τον Verstappen όσο γίνεται, να πάρω τα κενά. Αλλά έχει απομακρυνθεί, είναι κολλημένος πίσω μου ο Leclerc αυτή τη στιγμή. Δεν επιχείρησε κάτι εδώ στην στροφή. Έχω κόψει λίγο δρόμο, πήρα μια προειδοποίηση και συνεχίζω. Ελπίζω να καταφέρω να μείνω μπροστά από τον Leclerc. Αλλά θα φανεί. Πολύ καλό ξεκίνημα, πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Από την 7η θέση στην 4η. Φοβερό. Εδώ αυτή η στροφή συνήθως δεν γίνεται να την πάρεις με τέρμα γάζι. Κάποιοι οδηγοί καταφέρνουν, αλλά είναι πολύ ζώρικο να βρεις το σωστό apex στη στροφή. Και από ό,τι φαίνεται καταφέρνω σιγά σιγά να απομακρυνθώ λίγο από τον Leclerc. Βέβαια ακόμα παίρνει τα κενά από μένα και θα με πλησιάσει εδώ στη στροφή, αλλά δεν έχει κάποια ελπίδα να με προσπεράσει, ούτε καν το επιχείρησε. Τελευταίες 3 στροφές. Να δω αν θα μπορέσω να έχω καλή έξοδο για να μείνω κοντά στον Verstappen, αλλά δεν είχα καλή είσοδο στις στροφές. Είναι κολλημένος πίσω μου ο Leclerc και τώρα παίρνει τα κενά. Προσπαθώ να του κλείσω δρόμο από τα δεξιά, αλλά προλαβαίνει να χωθεί. Θα έχει την εσωτερική εδώ. Βουτάω, δεν άφησα καθόλου το γάζι. Ευτυχώς το κατάλαβε ο Leclerc γιατί θα είχαμε πολύ σοβαρή επαφή στην πρώτη στροφή. Ευτυχώς πάτησε φρένο ο Leclerc γιατί δεν είχα σκοπό να του αφήσω την εσωτερική γραμμή. Και τώρα έχω απομακρυνθεί από τον Leclerc που πιέζεται από τον Vettel και ελπίζω να μπορώ από εδώ και πέρα να πιέσω για να φτάσω τους 3 πρώτους οδηγούς και να ξανακυνηγήσω ένα βάθρο και σε αυτόν τον αγώνα. Βέβαια με τις 2 Ferrari πίσω μου σίγουρα θα πιέσουν, εδώ είχα μια άτσαλη έξοδο από την στροφή, ακούμπησα λίγο τα χαλίκια. Και με πλησιάζει πάλι ο Leclerc και έχει πάρει τα κενά, προσπαθεί από την εσωτερική, έριξε μια ματιά, βέβαια
αυτή η στροφή είναι πολύ δύσκολη να επιχειρήσει κάποιος να κάνει προσπέραση και έμεινα μπροστά του. Εδώ το εσάκι που είναι αρκετά ζωρικό, αν δεν βρεις τη σωστή γραμμή να έχεις αρκετά μεγάλη ταχύτητα, θα χρειαστεί να πατήσεις πολύ φρένο και να χάσεις πάρα πολύ χρόνο μέσα στο εσάκι. Ενώ μας πλησιάζει πάλι ο Λεκλέρ και έχει πάρει τα κενά από πίσω, έριξε μια ματιά στην εσωτερική, αλλά δεν επιχείρησε να μας προσπεράσει. Βέβαια και εγώ έχω αργήσει πάρα πολύ να πατήσω το φρένο και έτσι έμεινα μπροστά του. Ξαναφτάνουμε στις τρεις τελευταίες στροφές. Έχω πάλι κολλημένο πίσω τον Leclerc. Θα έχει φοβερή έξοδος και αυτή από την στροφή. Προσπαθώ να κλείσω την δεξιά γραμμή μου, αλλά προλαβαίνει να χωθεί ο Leclerc. Και εδώ, όπως το προηγούμενο γύρο, δεν αφήνω τον γκάζι. Αναγκάζω τον Leclerc να φρενάρει πάρα πολύ νωρίς για να μην έχουμε μια πολύ σοβαρή σύγκρουση και μένω μπροστά του. Και τώρα έχω απομακρυνθεί πάρα πολύ από αυτόν. Μάλλον έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο εκεί με το φρενάρισμα που αναγκάστηκε να κάνει. Όμως δεν έχω σκοπό να υποχωρήσω. Δεν έχω σκοπό να υποχωρήσω σε καμία στροφή. Σε κανέναν οδηγό, όποιος και να είναι. Βέβαια τώρα έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ ο Verstappen και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τους πλησιάσω. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος θα είναι μόνο από τον Leclerc που βρίσκεται πίσω. Να δω τι θα γίνει στη συνέχεια. Φτάσαμε στο τέλος του ένατου γύρου, ο γύρος στον οποίο θα κάνω το δικό μου pit stop. Έχω απομακρυνθεί από τον Leclerc, έχει απομακρυνθεί από μένα ο Verstappen. Βρίσκομαι λίγο στην απομόνωση τώρα. Να δούμε μετά το pit stop τι μπορεί να γίνει. Πού θα βγω έξω από το pit stop, αν θα έχω κίνηση ή αν θα έχω καθαρό αέρα. Λογικά θα βγω από τους τελευταίους οδηγούς ή γιατί όχι και τελευταίος. Αλλά προτίμησα να μπω λίγο πιο νωρίς με τη στρατηγική μου, να κάνω το undercut σε όλους τους οδηγούς και έτσι μπας και πολεμήσω για μια πιο υψηλή θέση. Πολύ γρήγορο pit stop, 2,2. Για την ώρα είμαστε στην 16η θέση. Βέβαια τώρα μπαίνει στην ευθεία ο Giovinazzi, μας περνάει ο Giovinazzi και ο Kubica και ο Kvyat. Μόνο ο Russell νομίζω ότι θα προλάβει να με περάσει. Είναι το πιο αργό pit lane στην σεζόν της Φόρμουλας 1. Γύρω στα 40 δευτερόλεπτα περνάς το χρόνο σου εκεί μέσα και με την ταχύτητα που έχουμε μέσα στο pit lane που είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα φαίνεται αιωνιότητα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει μόλις κάνουν όλοι οι οδηγοί τα δικά τους pit stop. Μόνο ο Butler έχει κάνει pit stop, τον έχω περάσει ήδη και τώρα έχω πλησιάσει πάρα πολύ τον Kvyat πριν κάνει το δικό του pit stop και εδώ στα φρένα θα κάνω ένα dive bomb από μακριά για να το περάσω πολύ εύκολα, δεν ήθελα να μείνω πίσω του ακόμα δύο στροφές και θα έχω και το DRS για την μεγάλη ευθεία. Πάλι καλά με είδε ο Kvyat εκεί και δεν είχαμε κάποια σύγκρουση. Επόμενη στάση είναι ο Kubica, που δεν πιστεύω να μου πάρει πολύ ώρα να το φτάσω. Ήδη το φτάνω μέσα στις δύο επόμενες στροφές, το πλησιάζω πάρα πολύ. Εδώ σίγουρα δεν θα το φτάσω γρήγορα στην ευθεία, γιατί έχει κινητήρα Mercedes, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος κινητήρας. Καταφέρνω εδώ την στροφή να την πάρω με τέρμα γκάζι, πέτυχα το σωστό apex. Σπάνιο πράγμα σε αυτή την πίστα να το καταφέρει κάποιος, αλλά είναι επιτυχία αν το μπορέσει να το κάνει οποιοδήποτε οδηγός. Τώρα εδώ είμαι πίσω από τον Kubica, δεν έχω πάρει DRS, ενώ βλέπουμε ότι μας έχει μπει στα pits, άρα σίγουρα θα περάσω μπροστά από αυτόν. Εδώ στα φρένα προσπαθώ να δω αν μπορώ να κάνω την εξωτερική την κίνησή μου, όμως ο Kubica τώρα μπαίνει στα pits και έτσι γλιτώνουμε από οποιαδήποτε μάχη μαζί του και δεν ρισκάρουμε να έχουμε κάποια επαφή ή οτιδήποτε. Είναι και άλλοι οδηγοί μέσα, αρχίζουμε περνάμε έναν έναν, είναι και ο Leclerc μέσα, βγαίνω μπροστά από τον Leclerc αλλά πολύ πίσω από τον Verstappen. Εννοείται ότι δεν περίμενα να βρεθώ μπροστά από τον Verstappen μόλις έκανε αυτό pit stop, γιατί είχε φύγει πάρα πολύ μπροστά από εμένα. Όσο καλό undercut και να επιχειρήσω, όσο γρήγορη και να είναι
η ομάδα μου στο pit stop και αργή η ομάδα του Verstappen στο pit stop, πάλι θα έβγαινε μπροστά μου. Και τώρα νιώθω σαν να είμαι λίγο απομονωμένος εδώ, έχω φύγει μπροστά από το Kvyat. Ο Leclerc είναι πίσω του, σίγουρα θα τον καθυστερήσει και έτσι θα απομακρυνθώ και άλλο από τον Leclerc. Ο Leclerc ήταν ο μόνος που με απειλούσε εμένα όσον αφορά στο να έχουμε κάποια μάχη σε αυτόν τον αγώνα. Μέχρι τώρα πάει πάρα πολύ καλά ο αγώνας, αλλά είναι και λίγο βαρετός γιατί δεν έχουμε κάποια δράση. Πολύ ησυχία, αλλά αυτό σημαίνει ότι όσο να είναι η McLaren πλέον αρχίζει και βελτιώνεται και φέρνουμε πιο καλά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά γινόμαστε όλο και πιο γρήγοροι και θα αρχίζουμε να ανταγωνιστούμε με τις μεγάλες ομάδες. Βέβαια δεν θα είναι τόσο εύκολο γιατί και αυτές οι ομάδες πάντα προσπαθούν να βελτιωθούν και να γίνουν όλο και πιο γρήγορες. Τώρα περνάω και τους υπόλοιπους οδηγούς που ήταν να κάνω τα pit stop τους. Είμαι στην πέμπτη θέση, λογικά έχει μείνει ο Vettel να κάνει το δικό του pit stop, επειδή αυτός ξεκίνησε με μεσαία ελαστικά και έτσι έχει ανάποδη στρατηγική από εμάς. Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο, είμαστε στην τέταρτη θέση, δεν είχαμε κάποια απειλή από κανέναν. Πολύ απομόνωση, έκανα απλά κύκλους μέσα στην πίστα, δεν είχαμε καθόλου δράση, δεν υπήρχε κάποιο συμβάν από κάποιον οδηγό. Ούτε ο Vettel με την στρατηγική του δεν κατάφερε να μας απειλήσει. Ήταν απλά ένας βαρετός αγώνας, αλλά ένας αγώνας που μας προσφέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, τέταρτη θέση. Τρίτη στο προηγούμενο αγώνα στην Αυστρία, τέταρτη στην Αγγλία. Φαίνεται ότι αρχίζουμε και φέρνουμε πολύ δυνατά αποτελέσματα για την ομάδα. Και για μένα προσωπικά που έχω σκοπό σιγά σιγά να διεκδικήσω το παγκόσμιο πρωτάθλημα, όχι σε αυτή τη σεζόν, σίγουρα το θα μπορέσω, αλλά όσο πιο νωρίς γίνεται, ελπίζω αν όλα πάνε καλά να καταφέρουμε στη δεύτερη σεζόν να προσπαθήσω να παλέψω για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Νικητής του αγώνα ο Lewis Hamilton στην έδρα του, έκανε και τον ταχύτερο γύρο στον τελευταίο γύρο. Δεύτερος Μπότας, τρίτος Verstappen. Δεν θα ανέβω σήμερα στο βάθρο, αλλά πάλι είναι ένα φοβερό αποτέλεσμα για τη McLaren. Εδώ η τελευταία στροφή και τερματίζουμε τον αγώνα στην τέταρτη θέση. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Και μπράβο μας που το καταφέραμε. Βλέπουμε εδώ η Mercedes πανηγυρίζει πάλι. Ο Toto Wolff δίνει τα συγχαρητήρια στην υπόλοιπη ομάδα. Lewis Hamilton νικητής του Βρετανικού Grand Prix. Η υπόλοιπη ομάδα μέσα στη τρελή χαρά, κάνανε το 1-2 και η Red Bull που βρίσκεται στην τρίτη θέση, μια χαρά πιστεύω τα κατάφερε. Φτάνουμε και στις σαμπάνιες. Σήμερα δεν θα είμαστε εκεί, δεν πειράζει. Σύντομα όμως σίγουρα θα ξαναβρεθούμε σε αυτό το υπέροχο βάθρο και ελπίζω στο υψηλότερο κιόλας σκαλί του βάθου. Τώρα επειδή αυτό ήταν ένα πιο σύντομο και βαρετό επεισόδιο, σήμερα θα έχουμε δύο επεισόδια της καριέρας, δύο Grand Prix της Αγγλίας που μόλις είδαμε και πάμε καπάκι στη Γερμανία. Βλέπουμε εδώ τελείωσα στη τέταρτη θέση εγώ, Ραϊκόνεν πήρε έναν πόντο επιτέλους. Στο δεύτερο αγώνα κατάφερε να πάρει και αυτός ένας πόντος στην 10η θέση, αφού ξεκίνησε στην 11η. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Δεν περιμένω ο Ραϊκόνεν να συνηθίσει τόσο γρήγορα το δικό του καινούριο μονοθέσιο, ειδικά στην ηλικία που είναι αυτός. Στην παγκόσμια κατάταξη ανέβηκα στην 7η θέση και έχω βάλει στο στόχαστρο τον Άλμπον να περάσω. Και η McLaren σταθερά στην 5η θέση, πίσω από την Racing Point.
Κατευθείαν πηγαίνουμε στο γερμανικό Grand Prix. Έχουμε κάνει ήδη τις ελεύθερες δοκιμές. Αλλάξαμε όμως κυβότιο ταχυτήτων, ενώ βλέπουμε ότι αυτή τη φορά στο σασί πέτυχε η αναβάθμισή μας και θα προσπαθήσω να κουμπώσω δύο αναβαθμίσεις ακόμα, μία στο σασί, η επικάλυψη του κινητήρα, και μία στην αεροδυναμική, στο πίσω φτερό, για να είμαστε πιο γρήγοροι για τους επόμενους αγώνες. Αναγκάστηκα να αλλάξω το κυβότιο ταχυτήτων γιατί ήταν πολύ φθαρμένο και θα είχαμε πρόβλημα σε αυτόν τον αγώνα, και έτσι θα έχω ποινή 5 θέσεων μετά τις κατατακτήριες δοκιμές. Όσον αφορά τον κινητήρα, θα βάλω καινούρια εξαρτήματα. Στις ελεύθερες δοκιμές έβαλα τα πιο φθαρμένα που είχα, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το χρόνο που κάνω εκεί, αλλά η απόδοση. Και τώρα θα βάλω τα λίγο φθαρμένα εξαρτήματα και να πάμε στον αγώνα με αυτά. Έχω βάλει και για τις ελεύθερες δοκιμές ένα καινούριο κυβότιο ταχυτήτων. Αυτά γενικά. Πάμε στις κατατακτήριες δοκιμές. Αφού όπως και στον προηγούμενο αγώνα πέρασαμε ευκολία από το Q1 και Q2, μπαίνοντας στο Q3 πλέον ζορίζομαι πολύ με τους υπόλοιπους οδηγούς. Είναι πάρα πολύ γρήγοροι εδώ σε αυτή την πίστα, εγώ όχι τόσο. Φτάνω στην τελευταία ευθεία και είμαστε τώρα στην 8η θέση. Και έτσι με την ποινή θα πάμε στην 13η θέση. Να δούμε όμως τι θα γίνει. Τελικά ο Ραϊκόνεν μας πέρασε, είναι αυτό στην 8η θέση και εγώ στην 1η θέση. Να δούμε στον αγώνα τώρα ποιος και τι ποινή θα έχει, για να δούμε πού θα ξεκινήσουμε. Όπως πάντα πριν τον αγώνα, να δούμε σε ποια θέση θα ξεκινήσει ο κάθε οδηγός. Ο Verstappen στην pole position, πίσω του ο Lewis Hamilton. Στην τρίτη θέση ο Bottas, τέταρτος Albon. Weber στην πέμπτη και ο Raikkonen στην έκτη θέση. Ανέβηκε δύο θέσεις, άρα υπάρχουν ποινές από άλλους οδηγούς. Εγώ στην 11η θέση τελικά. Από ό,τι φαίνεται ο Vettel και ο Leclerc, Gasly και Sainz έχουν χάσει πολλές θέσεις και έτσι ανεβήκαμε εμείς δύο θέσεις από την, όχι τρεις θέσεις από την 14η θέση που θα ήμουνα, και ο Raikkonen από την 8η πήγε στην 6η. Τελικά δεν μας χάλασε που κουμπώσαμε καινούριο κυβότιο ταχυτήτων. Όσον αφορά τη στρατηγική, αυτή η πίστα φθείρει πάρα πολύ γρήγορα τα ελαστικά. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε δύο pit stop. Προσπαθώ να ψάξω αν υπάρχει κάποια στρατηγική που να με βολέψει πιο πολύ. Βέβαια, μάλλον θα μείνω στην στρατηγική που έχουμε. Μαλακά, μεσαία, μεσαία ελαστικά. Και θα βάλω και έξτρα καύσιμα, εννοείται. Πάμε στην εγκίνηση. Έχουμε 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα και έχουμε αγώνα. Καλό ξεκίνημα κάναμε. Ο Vettel βέβαια από τα δεξιά με τη Ferrari του εξφεντονίστηκε μπροστά. Θα μείνω εδώ από την εξωτερική, φρενάρω λίγο αργά, αναγκάζομαι να βγω λίγο έξω από την πίστα. Αλλά περνάω 4 οδηγούς, νομίζω έχω περάσει μέχρι τώρα, ή 5, και είμαι δίπλα-δίπλα με τον Bottas εδώ στα φρένα. Φρενάω αργά, έχει όμως την εσωτερική, αλλά καταφέρνω να μείνω μπροστά του. Βλέπουμε και ο Raikkonen έχει κερδίσει μία θέση. Παλεύει τώρα για την τέταρτη θέση με κάποιον άλλον οδηγό. Πίσω μας κολλάει τώρα ο Bottas, παίρνει τα κενά. Σίγουρα θα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από εμάς. Εδώ στα φρένα θα χρειαστεί να προσέξω πάρα πολύ. Το αφήνω όμως στην εσωτερική, είμαι από την εξωτερική του Raikkonen. Προσπαθώ να τον προσπεράσω το Raikkonen από την εξωτερική, όμως δεν έχω καλή έξοδο από την στροφή. Η καλύτερη έξοδο Raikkonen. Είμαστε όμως δίπλα-δίπλα και θα προσπαθήσω να μείνω σε αυτή τη θέση, γιατί στην επόμενη αριστερή στροφή θα έχω την εσωτερική. Εδώ στα φρένα φρενάρω πολύ αργά. Τον αναγκάζω λίγο να ανοίξει τη γραμμή του και έτσι περνάω μπροστά από τον Raikkonen. Επιτέλους τον πέρασα, μαζόρισε λίγο ο teammate μας και έχω απομακρυνθεί λιγάκι από αυτόν. Να παίρνω 1-2 ανάσες, έχω κάνει ένα λάθος εδώ, βγήκα λίγο εκτός πίστας. Αλλά ήταν λίγο ζόρικο το ξεκίνημα. Από την 11η θέση που ξεκινήσαμε, τώρα είμαστε στην 5η θέση. Φόβερο ξεκίνημα, για άλλη μια φορά κάνουμε απίστευτο ξεκίνημα. Χάμιλτον τώρα έχει περάσει στην πρώτη θέση, έχει περάσει στην πρώτη στροφή τον Verstappen. Κρίμα που ο Verstappen έχει χάσει την θέση του. Εδώ βγήκα λίγο εκτός πίστας και πήρα την πρώτη μου προειδοποίηση. Και τώρα είμαι κοντά στον Albon.
θα προσπαθήσω να τον φτάσω, αν και λίγο ζόρικα τα έδωσα όλα στον πρώτο γύρο πιστεύω, δεν μου έχει μείνει και πάρα πολύ, αλλά εντάξει, πιστεύω πιο καλό από αυτό δεν γίνεται. Ραϊκόνεν συνεχίζει και είναι πίσω μας, με συμφέρει που ο teammate είναι πίσω μου και έτσι θα μου δώσει λίγο ανάσες όσον αφορά να μην με πιέζει κάποιος οδηγός από πίσω μου. Όσο ο Albon και ο Weber θα έχουν εκεί μάχες, μου δίνουν και εμένα την ευκαιρία να τους πλησιάσω, αν και δεν νομίζω να καταφέρω, έχουν πήγει αρκετά μπροστά και έτσι στις ευθείες εγώ τώρα δεν θα παίρνω κενά από αυτούς, δεν θα έχω ούτε DRS, αλλά σίγουρα όλα θα φανούν στην πορεία του επόμενου γύρου που θα παίρνουμε όλοι DRS. Ο Raikkonen θα είναι πολύ κοντά σε εμένα και θα έχει DRS, όχι σε αυτή την ευθεία, αλλά στην επόμενη μεγάλη ευθεία. Βλέπουμε και στις οθόνες ότι το DRS έχει ενεργοποιηθεί για όλους τους οδηγούς. Εδώ θα έχει DRS ο Raikkonen, αλλά δεν θα του είναι αρκετό για να με φτάσει. Βλέπω οι άλλοι δύο οδηγοί μπροστά μου, κάνουν τις μάχες τους, βέβαια δεν καθυστερούν καθόλου. Και τώρα εδώ θα ξεκινάνε τα ζόρικα. Ο Μπότας έχει περάσει το Raikkonen, θα έχει το DRS εδώ στην ευθεία, βέβαια πιστεύω είναι αρκετά μακριά ώστε να μπορέσει να με απειλήσει, όμως τώρα αρχίζει και με πλησιάζει πάρα πολύ γρήγορα. Και εδώ στα φρένα δεν επιχειρεί κάτι, δεν ήταν αρκετά κοντά ώστε να χώσει τη μύτη του λίγο στην εσωτερική ή από την εσωτερική αναλόγως όπου θα επιχειρούσε την δική του προσπέραση. Μένω ακόμα μπροστά του, κρίμα που τον Raikkonen το πέρασε και ο Μπότας, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Θα πρέπει να δώσω τώρα μάχη να κρατηθώ μπροστά από τον Μπότας που με τη Mercedes, που είναι σαφώς ανώτερη από όλα τα υπόλοιπα μονοθέσια, δεν θα ζοριστεί πάρα πολύ να φτάσει σε μένα και να κολλήσει και στη συνέχεια να με προσπεράσει. Εδώ σε αυτή τη στροφή έχω λίγο άτσαλο φρενάρισμα και έτσι βγήκα λίγο εκτός πίστας και έτσι έδωσα την ευκαιρία στον Μπότας να με πλησιάζει. Αλλάζω γραμμή μία φορά όπως δικαιούμαι, ξαναγυρνάω στην αγωνιστική γραμμή και αναγκάζω έτσι τον Μπότας να φρενάρει λίγο παραπάνω από μένα στην πρώτη στροφή και να μείνει πίσω μου. Θα έχει όμως το DRS, βέβαια δεν του φτάνει αυτή η ευθεία να με πλησιάσει, όμως την επόμενη θα αρχίσω να έχω κίνδυνο, δεν ξέρω πώς μπορώ να κρατήσω άμυνα σε αυτή την ευθεία γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μας πλησιάζει τώρα ο Μπότας από τα αριστερά, έχει το DRS ανοιχτό και περνάει μπροστά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, μόνο να κολλήσω πίσω του και να πάρω λίγο τα κενά και εδώ στην κλειστή δεξιά στροφή να φρενάρω πολύ αργά. Μας έχει δει και τον ανάγκασα να μου παραχωρήσει τη θέση, αλλιώς θα είχαμε σύγκρουση. Μεγάλο σεβασμό από τον Μπότας που δεν μου έκλεισε το δρόμο, βέβαια θα είχε ρισκάρει έτσι και το δικό του αγώνα και το δικό μου. Παίρνω πολλά ρίσκα, το ξέρω, είμαι πάρα πολύ επιθετικός οδηγός, αλλά καμία φορά πρέπει να γίνουν αυτά γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε δράση, δεν θα είχαμε προσπεράσματα, δεν θα είχαμε τίποτα. Σίγουρα κάποιες φορές δεν θα μου βγει σε καλό αυτό, αλλά χωρίς ρίσκα δεν θα έχουμε και αποτελέσματα. Εδώ στην τελευταία στροφή ξαναπλησίασε ο Μπότας, θα έχει το DRS, αλλάζω μια φορά τη γραμμή στα δεξιά, αυτός χώνεται από τα αριστερά, έχω όμως την εσωτερική, ήμουν λίγο πιο μπροστά όμως στο φρένο, έχασα λίγο τα φρένα και βγήκα λίγο εκτός πίστας, αλλά έμεινα μπροστά από τον Μπότας. Και αυτός στη συνέχεια αναγκάστηκε να φρενάρει λίγο παραπάνω για να μην έχουμε σύγκρουση. Στην ευθεία ο Μπότας, όχι, τον έχει περάσει και ο Φέτελ. Στην πρώτη στροφή τον έχει περάσει και ο Φέτελ τελικά. Αναγκάστηκε και αυτός να βγει λίγο εκτός πίστας και έτσι τον πέρασε ο Φέτελ. Ο Φέτελ όμως δεν ήταν αρκετά κοντά να με πλησιάσει στη μεγάλη ευθεία και έτσι έζησα για έναν γύρο ακόμα να παίρνω ανάσες. Πιέζουν πάρα πολύ αυτοί οι οδηγοί, όμως βρίσκω τρόπο να αμυνθώ. Βέβαια ήρθε και η ώρα να μπούμε στα pit stop σε αυτό το γύρο και μετά να δούμε στη συνέχεια τι θα συμβεί με τον κάθε οδηγό όποτε μπει και πού θα βγει. Βέβαια όποιος κάτσει λίγο παραπάνω από μένα, έστω και έναν ή δύο γύρους, θα χάσει πάρα πολύ χρόνο με τα μαλακά ελαστικά που φθήρωνε πάρα πολύ γρήγορα σε αυτή την πίστα. Με λίγα λόγια, αν ο Μπότας και ο Φέτελ δεν μπουν τώρα, όταν μπουν στον επόμενο ή στο μεθεπόμενο γύρο, εγώ θα έχω φύγει πάρα πολύ μπροστά από αυτούς. Τώρα μπαίνουμε στα pit, δεν βλέπω κάποιον οδηγό να έχει μπει, όχι.
Άρα μας βολεύει πάρα πολύ αυτό. Στην ουσία είναι σαν να κάνουμε undercut σε αυτούς τους δύο που ήταν πίσω μου και θα βρεθώ μπροστά τους με αρκετό χρόνο. Μέχρι τώρα μας έχουν περάσει όλοι οι οδηγοί εκτός τον Russell. Βγαίνω μπροστά από τον Russell από τα pit και τελειώσαμε έτσι σε έναν πολύ καλό ρυθμό το πρώτο μας pit stop που βάλαμε με μεσαία ελαστικά. Τώρα μένει να τους πλησιάσω αυτούς τους οδηγούς που είναι μπροστά μου, γιατί κάποιοι θα αργήσουν πολύ να κάνουν pit stop. Κατάφερα να φτάσω τον Κούμπιτσα. Έχουν μπει και άλλοι οδηγοί, κάνανε τα δικά τους pit stop, όπως και ο Μπότας που βλέπετε ότι είναι πίσω μου. 1,3 δευτερόλεπτα. Δεν κέρδισα πάρα πολύ γιατί έκανα και εγώ μερικά μικρά λαθάκια, όμως είμαι ακόμα μπροστά του. Άρα ότι έκανα πιο νωρίς pit stop από αυτούς με βοήθησε να παραμένω μπροστά τους. Πλησιάζω σιγά σιγά τον Κούμπιτσα και τους υπόλοιπους οδηγούς. Βέβαια αυτοί είναι σε άλλη στρατηγική pit stop, εφόσον έχουν ξεκινήσει με μεσαία ελαστικά, και δεν μ' αρέσει που αναγκάζομαι να δώσω τώρα μάχη μαζί τους, που στην ουσία αυτή είναι προς τα τελειώματα των ελαστικών τους, ενώ εγώ είμαι στο ξεκίνημα, είναι σίγουρα πιο φρέσκα και αποδίδουν καλύτερα. Εδώ φρενάρω λίγο πιο νωρίς γιατί ξέρω ότι δεν είναι μια στροφή για να κάνω κάποια προσπέραση στον Κούμπιτσα. Έριξα μια ματιά εδώ από την εξωτερική να δω μήπως μπορέσω. Όχι, κλείνει πολύ σωστά τη γραμμή του Κούμπιτσα. Όμως εδώ στην ευθεία θα έχω το DRS και σίγουρα θα τον προσπεράσω. Κολλημένος πίσω μας είναι και ο Μπότας. Εδώ κολλάω πίσω από τον Κούμπιτσα, πάνω από τα αριστερά του. Θα έχω την εξωτερική στην πρώτη στροφή. Φρενάρω αργά, ο Κούμπιτσα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα φρέσκα ελαστικά μας. Και ο Μπότας τελικά δεν καταφέρει να περάσει τον Κούμπιτσα, αναγκάζεται να μείνει πίσω του για μερικές στροφές ακόμα. Μπροστά μας βλέπουμε ο Verstappen έχει περάσει τον Giovinazzi. Αυτή η μάχη μας έδωσε την ευκαιρία να τους πλησιάσουμε και έτσι στη μεγάλη ευθεία να έχουμε DRS. Να δω αν θα συνεχίσουν να έχουν μάχη μεταξύ τους αυτοί οι δύο, θα μπορέσω να τους πλησιάσω. Βέβαια δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο πίσω ο Verstappen. Εδώ στα φρένα έχουμε κίτρινη σημαία. Ο Verstappen έχει φρενάρει πάρα πολύ και από την εσωτερική τον έχω περάσει. Και τώρα είμαι πίσω από τον Giovinazzi. Τον έχει περάσει και ο Μπότας τον Verstappen. Κάτι έχει γίνει εκεί με τον Verstappen. Ναι, έχουμε εγκατάλειψη από τον Max Verstappen. Γι' αυτό ήταν τόσο αργός και βρήθηκε τόσο πίσω σε αυτόν τον αγώνα. Κολλημένος πίσω από τον Giovinazzi. Ελπίζω να καταφέρω να τον προσπεράσω όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί σίγουρα με καθυστερεί. Είναι πιο αργός από μένα τώρα με τα φθαρμένα ελαστικά του. Αλλά πρέπει να βρούμε και ένα σωστό σημείο να τον προσπεράσουμε, γιατί δεν είναι τόσο εύκολα. Εδώ στην ευθεία τερματισμού θα έχουμε DRS από τον Giovinazzi, θα έχω και τα κενά από αυτόν. Το πλησιάζω πολύ γρήγορα εδώ στην πρώτη στροφή, ρίχνω μια ματιά όμως δεν το επιχειρώ, αναγκάστηκα να φρενάρω λίγο παραπάνω. Ο Μπότας έχει κολλήσει πίσω μου με το DRS, έχω και εγώ το DRS από τον Giovinazzi. Εδώ στα φρένα μπαίνω από την εσωτερική, είναι και ο Μπότας από τα δεξιά μου, όμως καταφέρνω να βγω εγώ νικητής ανάμεσά τους. Στα φρένα, φρέναρα πολύ αργά και κατάφερα να βγω μπροστά τους. Τον πέρασε και ο Μπότας τον Giovinazzi και ευτυχώς ξεφορτωθήκαμε αυτή τη μάχη χωρίς κάποια βλάβη. Ενώ ο Μπότας τώρα από τα αριστερά προσπαθεί εδώ να με προσπεράσει, όμως έχουμε κίτρινη σημαία και απαγορεύεται οποιαδήποτε προσπέραση. Είδατε ότι φρέναρε πάρα πολύ μετά για να ξαναμπω μπροστά του. Βέβαια δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να με προσπεράσει από την εξωτερική. Ούτε καν τον είδα ότι έφτασε τόσο γρήγορα πίσω μου και ήταν ήδη δίπλα μου όταν τον κατάλαβα. Μένω τώρα μπροστά, έχω απομακρυνθεί λίγο γιατί εκεί με το φρενάρισμα του Μπότας έφυγε λίγο πίσω μου και έτσι παίρνω 2-3 ανάσες. Πλησίασα πάρα πολύ γρήγορα τον Weber που έχει σκληρά ελαστικά. Εδώ στην πρώτη στροφή σίγουρα θα έχω DRS από αυτόν. Βέβαια δεν ξέρω αν είμαι αρκετά κοντά να επιχειρήσω οτιδήποτε. Όμως στην επόμενη στροφή αποφασίζω εδώ να κάνω το dive bomb από την εσωτερική. Αναγκάζομαι να πατήσω λίγο έξω από την πίστα. Ακουμπήσαμε και λίγο με τον Weber και πήρα ποινή 3 δευτερολέπτων. Ευτυχώς δεν είχε κάποια ζημιά στην αεροτομή. Ο Weber τώρα έχει κολλήσει πίσω μου. Βέβαια έχω το DRS από αυτόν. Μάλλον θα το περάσει ο Μπότας εν συνεχείας. Και τώρα εδώ στην κλειστή δεξιά στροφή φρέναρα πάρα πολύ αργά. Είχα κλείσει την γραμμή μου ώστε να μην επιχειρήσει κανένας από τους δύο τους να με προσπεράσει. Τον πέρασε και ο Μπότας τον Weber και έχει ξανακολλήσει πίσω μου. Επόμενος μπροστά μου είναι ο Ricardo. Να δω
πώς θα καταφέρω να ξεχωρίσω τον Ρικάρντο. Βέβαια η ποινή των 3 δευτερολέπτων που πήρα δεν ήταν και ότι καλύτερο, γιατί αυτό σημαίνει ότι όταν τελειώσει τον αγώνα θα χρειαστεί να έχω απόσταση από τον πίσω οδηγό μου 3 δευτερόλεπτα και πάνω για να έχω την θέση στην οποία τερματίζω. Ο Ρικάρντο τώρα τον έχω πλησιάσει πάρα πολύ εδώ στην ευθεία, θα παίρνω και τα κενά, θα έχω και το DRS από αυτόν. Είναι όμως κολλημένος και πίσω μου ο Μπότας. Θα ρίξω μια ματιά εδώ στην πρώτη στροφή, δεν το επιχειρώ. Παίρνω πολύ σωστά την πρώτη στροφή, θα έχω το DRS εδώ στην ευθεία από τον Ρικάρντο. Είναι και ο Μπότας κολλημένο από την εσωτερική. Βουτάω στα φρένα τώρα χωρίς κανένα πρόβλημα. Πέρασα μπροστά από τον Ρικάρντο, δεν έκοψα τον δρόμο και κέρδισα άλλη μια θέση. Θα έχω και το DRS από τον Sainz και ελπίζω να τον φτάσω πολύ γρήγορα. Βέβαια αρχίζω και τον πλησιάζω με φοβερή ταχύτητα. Τον Sainz δεν έχει τελική, δεν έχει και DRS αυτός και εδώ θα κάνω τον dive bomb από την εσωτερική. Έχω χάσει τα φρένα και ακουμπάω πάνω στον Sainz και έχω ζημιά στην αεροτομή. Έχασα εντελώς τα φρένα, ο Sainz είχε κλείσει τη γραμμή του, είναι ακόμα μπροστά μου. Εδώ αναγκάζομαι λίγο να κόψω τον δρόμο. Στην επόμενη στροφή θα προσπαθήσω να μπω από την εσωτερική να τον προσπεράσω. Αναγκάζεται να αλλάξει γραμμή αυτή τη φορά και μπαίνω μπροστά του. Βέβαια η ζημιά στην προστινή αεροτομή νιώθω ότι με ζορίζει λίγο τώρα, όχι πάρα πολύ. Δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα τώρα να μπω για σκληρά ελαστικά και να τελειώσω τον αγώνα. Δεν ξέρω τι να κάνω, ή να κρατηθώ μέχρι να έρθει η ώρα να κάνω το κανονικό μου pit stop. Βέβαια αν χάσω πολύ χρόνο δεν υπάρχει νόημα να κρατηθώ πολλή ώρα με πληγωμένη την αεροτομή. Μπότας έχει κολλήσει τώρα πίσω μου στην ευθεία τερματισμού. Θα είναι πολύ κοντά, θα παίρνει τα κενά, θα έχει το DRS, θα έχει όμως την εξωτερική στην πρώτη στροφή. Ακουμπάμε λίγο, βγαίνουμε και οι δύο λίγο εκτός πίστας και μένω μπροστά του. Ενώ ο Weber τώρα μας προσπερνάει με DRS εδώ στην μικρή ευθεία. Έχει μπει μπροστά μας, δεν μπορώ να κάνω τίποτα στα φρένα. Είχε την εσωτερική, είχε καλύψει πάρα πολύ καλά το σημείο φρεναρίσματος και δεν με επέτρεψε έτσι να τον προσπεράσω. Βέβαια όμως τώρα θα έχω το DRS από αυτόν. Κολλάω πίσω του, παίρνω τα κενά. Αλλάζει γραμμή ο Weber, θα αναγκαστώ από την αριστερή του πλευρά να τον προσπεράσω. Θα έχω την εξωτερική. Βέβαια δεν πιστεύω να ζοριστώ πάρα πολύ με τα μεσαία ελαστικά. Και ναι, είμαι τώρα μπροστά από τον Weber. Ακόμα έχει την μύτη του μέσα, έπρεπε να του αφήσω λίγο το χώρο εκεί, το άφησα. Και στην επόμενη στροφή έχω την εσωτερική και έτσι μπαίνω μπροστά του. Όμως νιώθω ότι η αεροτομή με ζορίζει πάρα πολύ στην οδήγηση. Έχω ζητήσει ήδη να κάνω pit stop, αλλάζω τη στρατηγική μου να δω για να βάλω σκληρά ελαστικά. Τώρα πάτησα και λίγο έξω από την πίστα. Είμαι ακόμα σε δίλημα γιατί πιστεύω ότι μπορώ να το κρατήσω 4 γύρους ακόμα σε αυτούς τους γρήγορους δημούς με πληγωμένη την αεροτομή. Δεν θα μπω τελικά για pit stop, θα συνεχίσω να δω για πόσους γύρους ακόμα μπορώ να συνεχίσω σε αυτούς τους τελούς ρυθμούς. Ενώ ο Weber τώρα κολλάει πίσω μας, έχει την εξωτερική στην πρώτη στροφή και του κλείνω την πόρτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φρέναρα λίγο πιο αργά από αυτόν, αυτός που είναι με σκληρά ελαστικά δεν έχει καμία ελπίδα να μας περάσει. Και πλησιάζω σιγά σιγά τον Kvyat. Θα έχω το DRS εδώ, οριακά είχα το DRS από αυτόν στη μεγάλη ευθεία, αυτός δεν θα έχει και έτσι θα τον πλησιάσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν είναι αρκετή η απόσταση ώστε να επιχειρήσω κάτι στην επόμενη στροφή. Το πλησιάζω πάρα πολύ γρήγορα και εδώ φρενάρω αργά, πάρα πολύ αργά στην στροφή την κλειστή και ακουμπάω πάλι. Ακουμπάω αυτή τη φορά με τον Kvyat και πληγώνω και άλλο την αεροτομή μου. Όμως αυτή τη φορά είμαι μπροστά του. Όμως πρέπει να κάνω οπωσδήποτε pit stop. Με τόσο πληγωμένη την μπροστινή αεροτομή δεν θα μπορέσω να συνεχίσω. Πρέπει να κάνω pit stop εδώ και τώρα για να μην χάσουμε πολύ χρόνο ή πιο πολύ από ό,τι πρέπει και να δούμε πού θα βρεθούμε. Κρίμα, γιατί σε αυτόν τον αγώνα είχαμε πολύ καλό ξεκίνημα και τώρα ό,τι μάχη δώσαμε χάνεται για δύο βλακώδες προσπάθειες που έκανα, προσπέραση σε σημεία που δεν έπρεπε ή τουλάχιστον έπρεπε να είμαι πιο κοντά για να τα επιχειρήσω. Μπαίνω στα pit, σίγουρα θα μας καθυστερήσει πάρα πολύ η αλλαγή αεροτομής, ενώ είχαμε και κάποιους οδηγούς που τώρα κάνανε το δικό τους pit stop και να δούμε πού θα βρεθούμε. Από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε άλλο pit stop, μπαίνει και η αεροτομή βλέπουμε. Τα έχω σκληρά ελαστικά και με αυτά θα πηγαίνω μέχρι το τέλος. Θα υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που θα έχουν ακόμα μερικά pit stop, ένα pit stop να κάνουν και έτσι μάλλον θα μπορέσω να παλέψω για κάποια θέση, ίσως και να βρεθώ μέσα στους πόντους. Πάντως δεν θα ξαναβρεθώ τόσο ψηλά όσο ήμουνα στους πρώτους 5 γύρους.
Να δούμε τι θα συμβεί τώρα. Μπαίνοντας στον 17ο γύρο, βλέπουμε ότι κάποιοι οδηγοί τώρα βγαίνουν από το pit stop. Ένας είναι ο Leclerc. Έχω περάσει τον Ricardo. Το Leclerc και εδώ στα φρένα θα προσπαθήσω από την εσωτερική να τον προσπεράσω. Δεν με ζόρισε πάρα πολύ, φρένα λίγο πιο αργά. Και τώρα είμαι πίσω τον Kvyat που έχει κάνει το δικό του pit stop. Θα έχω το DRS από τον Kvyat. Από ό,τι φαίνεται από αυτόν δεν έχω χάσει πάρα πολύ χρόνο με την αλλαγή αεροτομής. Τον Kvyat τον περνάω πολύ εύκολα στην ευθεία από τα αριστερά. Τον περνάει και ο Leclerc. Ο Leclerc σίγουρα ζορίζεται λίγο παραπάνω γιατί θα είχε την εξωτερική και τον Kvyat από την εσωτερική. Βλέπουμε ότι τελικά δίνουν ακόμα λίγο μάχη ρόντα με ρόντα, αλλά τον περνάει ο Leclerc με την ταχύτητα που έχει το μονοθέσιό του. Να δω τώρα αν αυτή η αλλαγή αεροτομής θα μας βάλει πάρα πολύ πίσω από τους υπόλοιπους οδηγούς, όπως ήταν ο Weber, ο Bottas, που έχουν να κάνουν ένα pit stop ακόμα. Ο Weber ήταν και με σκληρά ελαστικά και δεν ξέρω που θα βρεθεί, γιατί σίγουρα με τα σκληρά ελαστικά ήταν πιο άργος από τον Bottas. Ενώ πίσω μας κοράει τώρα ο Leclerc που θα έχει το DRS εδώ στην ευθεία τερματισμού. Δεν πιστεύω ότι είναι αρκετά κοντά να επιχειρήσει κάτι στην πρώτη στροφή. Έχω πολύ καλή είσοδο και έξοδο από την πρώτη στροφή, όμως θα έχει το DRS εδώ. Δεν είναι όμως αρκετή η απόσταση να με πλησιάσει και να με προσπεράσει. Στη μεγάλη ευθεία όμως θα είναι αρκετά κοντά, θα παίρνει και τα κενά, θα έχει και το DRS και σίγουρα θα με προσπεράσει. Θα το επιχειρήσει από τα αριστερά. Δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα τώρα. Απλά τα κοιτάω πως περνάει μπροστά μου. Κολλάω όμως πίσω του να παίρνω τα κενά, να προσπαθώ να καλύψω οτιδήποτε έχω χάσει και δεν επιχειρώ κάτι εδώ από την εσωτερική. Ήταν αρκετά μακριά και δεν ήθελα να ξανακάνω το λάθος που έκανα πιο πριν με τον Weber και τον Kvyat. Να δούμε τώρα, θα μπορέσω να μείνω σε ρυθμό με τον Leclerc. Αν και δεν νομίζω, γιατί έχει μεσαία ελαστικά. Μετά από πολλούς γύρους στην απομόνωση μας πλησιάζει σιγά σιγά ο Φέτελ. Ο Bottas είχε κάνει μετά από δύο γύρους το δικό του pit stop και βγήκε πολύ μπροστά από εμάς και δεν μπόρεσα να το ξαναπλησιάσω ποτέ. Και τώρα είμαστε στην 10η θέση, όλοι έχουν κάνει τα δικά του pit stop. Εδώ ο Φέτελ μας πλησιάζει πάρα πολύ, με άγχωσε λίγο, έκλεισα την γραμμή μου και δεν τον άφησα να επιχειρήσει κάποια προσπέραση. Έχω λίγο άτσαλη έξοδο εδώ όμως από την στροφή. Μας πλησιάζει γρήγορα ο Φέτελ από τα δεξιά, όμως τώρα θα είναι αυτός, όχι όπως λέει πριν από τα αριστερά. Μπαίνει μπροστά μου με το DRS ανοιχτό, κολλάω πίσω του να παίρνω τα κενά. Θα προσπαθήσω εδώ από την εξωτερική να κάνω κάτι, ακουμπάω λίγο με το πίσω ελαστικό του, ξανακουμπάω λίγο μαζί του. Δεν έχω κάποια ζημιά στο μονοθέσιο. Θα κολλήσω πίσω του να πάρω τα κενά όσο μπορώ και να δω τι μπορώ να κάνω στη συνέχεια. Και εδώ χάνω τα φρένα, εδώ έχασα τα φρένα εντελώς στη στροφή. Έχω χάσει εντελώς τα φρένα. Ευτυχώς ο Φέτελ με έχει δει, γιατί θα είχαμε σοβαρή σύγκρουση με αυτόν. Με αυτό το λάθος δώσαμε και την ευκαιρία στον Butler να μας πλησιάσει και να μας απειλήσει τώρα και ο Φέτελ απομακρύνεται. Δεν το πιστεύω πως έχω κάνει τέτοιο λάθος εκεί και έχασα τόσο πολύ τα φρένα. Έχασα το σημείο φρεναρίσματος πάρα πολύ. Γι' αυτό και αναγκάστηκα να βγω και λίγο εκτός πίστας. Τώρα είμαι εδώ κοντά στο Φέτελ, δεν θα έχω DRS στην ευθεία, αλλά είμαι και αρκετά μακριά από τον Butler ευτυχώς. Κατάφερα να κρατηθώ 1,5 γύρω μπροστά από τον Butler, ευτυχώς. Ο Φέτελ δεν καταφέρει να απομακρυνθεί. Πιστεύω τα μεσαία του ελαστικά αρχίζουν και φθύρονται, ενώ τα δικά μου τα σκληρά είναι ακόμα σε αρκετά καλή κατάσταση. Εδώ όμως θα μας πλησιάσει πάρα πολύ ο Butler. Θα έχει το DRS, έχει χώσει ήδη τη μύτη του από τα αριστερά και μας περνάει με άνεση. Θα κολλήσω όμως πίσω του να παίρνω τα κενά και να αναπτύξω και εγώ την ίδια ταχύτητα με αυτόν. Και να δω αν στην στροφή θα μπορέσω να κάνω κάτι από την εσωτερική. Ναι, φρενάρω πάρα πολύ αργά. Δεν έχει καλύψει ο Butler την εσωτερική. Ακουμπήσαμε λίγο, αλλά δεν είχαμε ζημιά και ξαναμπήκα μπροστά από τον Davon Butler. Έχει φύγει τώρα όμως λίγο έτσι ο Vettel. Βέβαια, νιώθω ότι δεν έχει αρκετά καλό ρυθμό για να παραμείνει μπροστά. Όμως δεν με συμφέρει σε κάτι αν το προσπεράσω, γιατί με την ποινή 30 δευτερολέπτων θα χάσω και την θέση από τον Φέτελ και τη θέση από τον Butler. Όμως θα δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ και ας μην κερδίσω κάτι. Θέλω τουλάχιστον μέσα στην πίστα να ξέρω ότι τερμάτισα μπροστά από τον Φέτελ και τον Butler. Θέλω στην ουσία να στέλνω ένα μήνυμα έτσι.
Νιώθω ότι τον πλησιάζω όσο να είναι τον Πέτελ. Ο Μπάτλερ πλέον έχει μια μικρή απόσταση από μας. Δεν μας απειλεί σε αυτή την στροφή και στην ευθεία που ήμασταν. Στη μεγάλη ευθεία να δούμε τώρα που θα έχει πάλι DRS. Θα επιχειρήσει κάτι ο Μπάτλερ, θα μας πλησιάσει πολύ γρήγορα. Ναι, αρχίζει και μας πλησιάζει. Συγκλίνω προς τα δεξιά στο δρόμο. Αυτός θα είναι από την αριστερή πλευρά μας. Τώρα όμως είμαστε πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον, δίπλα-δίπλα. Θα έχω την εσωτερική, σπρώχνω λίγο στην ουσία με την γραμμή μου. Να ανοίξω ο Μπάτλερ τη δική του γραμμή και έτσι μένω μπροστά του. Να δω, θα καταφέρω όμως να πλησιάσω τον Φέτελ, γιατί η μάχη με τον Μπάτλερ δεν μου δίνει έτσι την ευκαιρία να τον πλησιάσω. Να δούμε. Στον τελευταίο γύρο κατάφερα να πλησιάσω αρκετά τον Φέτελ και να πάρω το DRS στην ευθεία τερματισμού. Ξαναπαίρνω το DRS και εδώ μετά την πρώτη στροφή. Πλησιάζω πάρα πολύ τον Φέτελ εδώ, όμως δεν θα επιχειρήσω κάτι σε αυτή την στροφή. Έχουμε και κολλημένο πίσω μας τον Μπάτλερ. Πρέπει να έχω καλή έξοδο από αυτή τη στροφή που δεν είχα. Δεν είχα, αλλά όμως θα έχω το DRS από τον Φέτελ. Θα έχει και ο Μπάτλερ από εμένα που έχει κολλήσει πάρα πολύ πίσω μου. Αρχίζω και πλησιάζω όμως πολύ γρήγορα τον Φέτελ. Εδώ στην στροφή θα επιχειρήσω, δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Από την εσωτερική, ναι, το επιχειρώ, φρενάρω πάρα πολύ αργά. Αναγκάζω τον Φέτελ που με έχει δει να αλλάξει την γραμμή του, να ανοίξει τη γραμμή του και έτσι το περνάει και ο Ντέιβον Μπάτλερ. Ο Φέτελ τώρα βρίσκεται στην 12η θέση. Και ο Ντέιβον Μπάτλερ είναι πίσω μου. Βέβαια, αν δεν απομακρυνθώ 3 δευτερόλεπτα στις λίγες στροφές που έχουν μείνει, ο Ντέιβον Μπάτλερ θα τερματίσει στην 10η και ο Φέτελ στην 11η θέση. Κρίμα για τα λάθη που έχω κάνει πιο πριν και πιο πολύ για την ποινή που δέχτηκα, που αναγκάστηκα με τον Weber να κόψω λίγο δρόμο και είχα δεχτεί ήδη αρκετές προειδοποιήσεις και πήρα 3 δευτερόλεπτα ποινή. Όπως και το λάθος με την αεροτομή. Θα τερματίσω μέσα στην πίστα στην 10η θέση, όμως λόγω της ποινής θα πάω στην 12η. Και σε αυτόν τον αγώνα, εκεί που τα ξεκινήσαμε πολύ καλά και τα πηγαίναμε πολύ καλά, τα χάσαμε όλα. Από τα ύψη φτάσαμε πολύ πολύ χαμηλά. Βλέπουμε εδώ οι Mercedes για άλλη μια φορά η κερδισμένη ομάδα με τον Lewis Hamilton στην πρώτη θέση. Και μπράβο τους που τα πάνε τόσο καλά. Κρίμα ότι σε αυτόν τον αγώνα δεν καταφέραμε να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για τη McLaren. Βέβαια είχαμε πάρα πολύ δράση με κάποιους οδηγούς και συγκινήσεις από τα λάθη που έχω κάνει εγώ, όπως και για πρώτη φορά που έχω χάσει τα φρένα σε μια στροφή και αναγκάστηκα να βγω έξω από την πίστα. Βλέπουμε στη δεύτερη θέση ο Albon και στην τρίτη ο Weber. Πανηγυρίζουν αυτοί οι τρεις και για μας τελείωσε ο αγώνας στην 12η θέση. Τους κοιτάμε από χαμηλά πως χαίρονται αυτοί για το βάθρο τους. Όσον αφορά την τελική κατάταξη, βλέπουμε ότι ούτε ο Ραϊκόνεν δεν κατάφερε να τελειώσει μέσα στους βαθμούς, παρόλο που ήταν σε πολύ καλή θέση. Μάλλον κάτι πήγε στραβά και για αυτόν. Σήμερα η McLaren δεν κατάφερε να πάρει ούτε ένα πόντο. Εγώ χάνω την 7η θέση από τον Weber και η McLaren παραμένει στην 5η θέση. Εμείς τώρα θα τα πούμε στον επόμενο αγώνα, στην Ουγγαρία. Μία πίστα που δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να την περάσουμε και αυτήν και να δούμε τι άλλες εκπλήξεις μας περιμένουν. Όπως πάντα, μέχρι τότε, τα λέμε!